Κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει out. Προς να του κάνει τη σέντρα, την παλιά. Ο Μπέκος θα κάνει και σέντρα για τον Όλη. Κεφαλιά, όμως δεν πήρε καλά και την κεφαλιά ο Όλης. Η μπάλα στάθης. Θα κάνει ωραία μπάλα για τον Τσέκο. Τσέκος θα γυρίσει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η κεφαλιά εκεί, η γυριστή κεφαλιά από τον Τζάντα Βιταμάντα. Νομβίτς μαρκάρεται και δεν καταφέρει να στηρίξει την μπάλα. Να σε καλή θέση η ομάδα της Λάρισα με τον Γκέκα που έκανε το λάθος και γύρισε. Σαμολαδάς θα γυρίσει πίσω για τον Τσέκο. Τσέκος κατά μέτρο με επίθεση για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει μια σέντρα για τον Όλη. Νόλης κεφαλιά, δυνατή κεφαλιά και ως πάνω στη γραμμή της εστίας του ο Σιμιλής βγάζει την μπάλα κόρνερ. Εκτελέστηκε πλασαριστά. Θα γίνει το σούτο Μπολάνο. Εστικτοδός φέρνει στη γωνία το Σιμιονίδης και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Πολύ Τσέκος και ο Μπολάνο αποκαλεί. Έφερε ο Μπολάνο το φάουλ. Φέρνει την κεφαλιά ο Μπάντα. Δεύτερη κεφαλιά και άλλος παίκτης του Ολυμπιακού. Διώχνει ο Ταξιάρχης. Το δυνατό σούτ. Την μπάλα καταλήγει out. Έρχεται και από το Βαλκάνι. Ο Νόλης που δίνει δείξε για τον Βλαχούδη. Βλαχούδης έχει κοντά τον Πέρσης. Βλαχούδης θα κάνει και τον ένα σούτ. Την μπάλα καταλήγει out. Στο 27ο λεπτό δεύτερο μηχρόνου εκτελεί αυτό το φάουλ. Προσπάθησε ο Βαλιάνος να πάρει την κεφαλιά. Έγινε το δυνατό σούτ. Την μπάλα κατέληξε out. Ήταν το δυνατό σούτ από τον προεθέτα Νίκο Δενελάμπα. Εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Μακρύς που θα κάνει μια παλιά στη σέξο δεξιά. Δεν περνάει η παλιά του εκεί βρίσκεται. Έχασε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το δυνατό σουτ και 1-0. Έχασε την μπάλα εκεί ο παίκτης της Λάρισας και το 1-0 για τον Ολυμπιακό Βόλο. Με τον Νίκο Σαμολαδά. Ο Νίκος Σαμολαδάς που προωθήθηκε. Έχασε την μπάλα εκεί ο αμυντικός της Λάρισας. Και ο Νίκος Σαμολαδάς έκανε το 1-0 στο 28ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου μέσα σε πανηγυρισμούς των φιλάθλων του Βόλου. Πέρυσιτς, ο οποίος κέρδισε την μπάλα μετά τις πολλές κόντρες, κάνει το σούτο Κυριακίδης. Στη γωνία πέφτει ο Αντώνης Καλαϊτζής. Γίνεται η παλιά, μέσα έξω στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να ξεφύγει, έφυγε από θέση έξω δεξιά. Είναι το σούτ του Βλαχούδη, αποκρούει αστικτοδός σε κόρνερ ο Σιμεωνίδης, ένα βολέ ωραίο του Βλαχούδη. Μπλόκαρε ο Σιμεωνίδης και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Δράκα δεν παίρνει την κεφαλιά. Τελικά τώρα Κυριακίδη στο βολέ και η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό κάθετο του Καλαϊτζή. Ήταν πολύ δυνατό το σούτ του Κυριακίδη, ξαφνικό και ο Καλαϊτζής είχε βγει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Από τη μικρή περιοχή όμως ήταν τυχερός. Να ρωτήσω παίκτης που θα βγάλει την παλιά, ο παίκτης που ηρεμεί το παιχνίδι της Λάρισας. Ευτυχώς και ευτυχώς έπρεπε να παίξουν όλα αυτά τα συνθήκες. Σίγουρα οι εκλογές. Όλα τα προγνωστικά ήθελα να μιλήσω από τον Βόλο σαν μια ομάδα μέτρια. Και από κάποιους που πήσαν αυτά τα παιδιά μέσα στην Ιταλία και σήμερα ένα παιχνίδι είναι ένα δίκο που θα παίξει προγνωστικό ρόλο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και εκεί θέλω να μείνω πιο πολύ γιατί έδειξα ότι αυτά τα παιδιά έχουν και την διάθεση αλλά έχουν και την ψυχή να πάνε τον Ολυμπιακό. Και όπως όχι, πώς θα βάλω το στόχο να πω ότι να μάθω ορόσημο, αλλά ξέρω ότι αυτά τα παιδιά έχουν δυνατότητες πολύ μεγάλες και μπορούν και οι φίλοι και η διοίκηση και όλος ο κόσμος να πιστέψει σε αυτούς. Όσον αφορά για το παιχνίδι, νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Είμαστε καλύτεροι και ειδικά στο δεύτερο μήνυμα αναγκάσαμε τον αντίπαλο μόνο του τελευταίο δεκάλεπτο να παίξει με ανοχώρητα τρόπο με γυρίσματα, ενώ εμείς βγήκαμε και χάσαμε και άλλες ευκαιρίες, όπως είδατε στην παλιά του Νόρις, στα σούπι και πέρα των τόμων, χωρίς να αριθμίσω τις ευκαιρίες. Ήμασταν καλοί και πέσαμε δίκαια. Για μας, από την αρχή, σκεφτήκαμε ότι μάλλον όχι σκεφτήκαμε. Ξέραμε ότι είναι ένα παιχνίδι τοπικό, αλλά ποτέ το θεωρήσαμε τέτοιο.